12 Μαΐου 1916, οι Βούλγαροι εισήλασαν σε ελληνικό έδαφος. Ο διοικητής του Ρούπελ έριξε μερικές κανονιές και μετά, σύμφωνα με τις οδηγίες, υπέγραψε το πρωτόκολλο παραδόσεως και υποχώρησε. Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε στο Βερολίνο, στην Σόφια, καθώς και στους αντίστοιχους πρέσβεις στην Αθήνα, τις ζωηρότατες διαμαρτυρίες της. Ο Γκυγμέν παρουσιάστηκε στον Σκουλούδη, και ζήτησε να μάθει αν ο ελληνικός στρατός θα αποσύρεται παντού και διαρκώς και πού ακριβώς θα σταματήσει. Ο Σκουλούδης απάντησε ότι αυτό θα εξηρτάτο από τις περιστάσεις. Τα πνεύματα άναψαν, το εθνικό φιλότιμο είχε πληγωθεί, λάδι ριχνόνταν εύκολα στη φωτιά, καυγάδες ξέσπασαν. Έγινε σκέψεις να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος. Οι πρέσβεις επισκέφτηκαν τον Σκουλούδη και τον παρακάλεσαν να μην επιβάλλει στρατιωτικό νόμο ο Σκουλούδης τους είπε πως αυτό ήταν θέμα εσωτερικό. Δηλαδή κάτι όπου δεν τους επιτρεπόταν να ανακατεύονται. Και τους θύμισε... ...την παράγραφο της συμφωνίας τους της 24 η Νοεμβρίου... ...κάτα την οποία ε, αν έμπαινε ξένος στρατός στην ελληνική επικράτεια οι ελληνικές δυνάμεις θα αποσύρονταν και θα άφηναν τους αντιμαχωμένους να συγκρουστούν. Βίντε λεάχ 16 Μαΐου 1916. Με τον αποκλεισμό που είχε επιβληθεί η πείνα άρχισε να γίνεται απειλητική. η κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε, τα παράπονά της ακούστηκαν Στι Ηνωμένε Πολιτείε, τώρα μάλιστα, όπου παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τα γεγονότα. 14 Μαου 1916, ο Βενιζέλο ανέπτυξε το σχέδιό του στου συμμάχου. Η υπόθεση του Ρούπελ, είπε ο Βενιζέλο στου πρέσβει, δείχνει καθαρά πω ο βασιλιά έχει κρυφή συμμαχία με του Βουλγάρους, δηλαδή προδίδει την Ελλάδα καθώ και την Ανταάντου». Εκείνο, λοιπόν, πρότεινε να πάει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον στρατηγό Δαγκλή. Εκεί θα ξεσήκωνε το στρατό, μπορούσε να υπολογίσει σε 5-6 συντάγματα, θα συγκαλούσε την Βουλή του Μαΐου του 1915 και θα κυβερνούσε προσωρινά. Άρχισαν πολλές συζητήσει. Ο Μεν Μπριάν πίστηκε, δεχόταν εσωτερικά μεγάλη πίεση, Καθώ τον κατηγορούσαν ότι από φιλελληνισμό άφηνε τη στρατιά τη Ανατολή εκτεθειμένη. Η Ρωσία όμω δεν ενέκρινε μια τόσο σκαμπρόζικη επιχείρηση. Ιταλία, αντέ, τέθη, ζω, η Ιταλία, αντε τέθη ζωηρός, φοβόταν ότι ο Βενιζέλος θα αποσπάσει ωφέλη από τους Αγγλογάλους, ενώ προτιμούσε μία Ελλάδα σε διαρκή τριβή με την Αντάντο. Ο Βενιζέλος μόνον όχι στη Θεσσαλονίκη... Ο Βεν... Τι λέει, μωρέ? Ε... Τι λέει, λέει. Οι Άγγλοι επίση διαφωνούσαν. Α επαναστατήσει όπου θέλει ο Βενιζέλο, μόνο όχι στη Θεσσαλονίκη, όπου θα εκθέσει την Αντάντο. Έδωσαν λοιπόν οδηγίε στον πρέσβη του να σταθεί εφεκτικός απέναντι στον Βενιζέλο και να μην τον ενθαρρύνει καθόλου. Εξάλλου ο Γκρέι επέμενε να περιληφθεί η δήλωση ότι ο συμμαχικός στρατός είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη όχι αυθερέτος αλλά κατόπιν προσκλήσεως του Βενιζέλου.